Σήμερα βρισκόμαστε στην εξέλιξη των έργων του προσκηνίου του ΙΛ, του Δημοτικού μας Θεάτρου, και παρατηρούμε ότι και σε αυτό το έργο, όπως και στα άλλα που έχουμε επισκεφτεί, οι εργασίες συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Πρόκειται για έργα τα οποία εξελίσσονται όλη αυτή την περίοδο, ακόμα και την προεκλογική περίοδο, προκειμένου η πόλη να μην χάσει ούτε μια ώρα και να μην καθυστερήσει κανένα έργο ως προς την ολοκλήρωσή του μέσα στην επόμενη θητεία. Πρόκειται για έργα σημαντικά, τα οποία αλλάζουν και το επίπεδο του πολιτισμού στην πόλη όπως το συγκεκριμένο, αλλά και το επίπεδο γενικά του αστικού περιβάλλοντος. Ο βρεφουνδιακός της Ανθούπολης, η πλατεία της Τούμπας, έργα άλλα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η φάση, η οποία ξεκίνησε περίπου από τα Χριστούγεννα του 2018. Δεν είχαμε καμιά δυνατότητα και καμιά πιθανότητα να διακόψουμε αυτά τα έργα στην προεκλογική περίοδο. Το λέω αυτό γιατί κατηγορηθήκαμε αρκετές φορές ότι πρόκειται για προεκλογικά έργα, τα οποία όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι προεκλογικά, είναι συνεχιζόμενα έργα μιας ολόκληρης περίοδου, η οποία ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες του 2016, οπότε ξεκίνησαν και τα πρώτα έργα στο Δήμο Λαρισαίων και θα συνεχιστούν με αμύωτο ρυθμό μέχρι και το τέλος της επόμενης θητείας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες του Δήμου, στελέχη και πολιτικό προσωπικό, το οποίο έδωσε την μάχη να συνεχιστούν όλα αυτά τα έργα και να βρίσκονται σε αυτό το προχωρημένο επίπεδο σήμερα. Και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας για την ψήφο τους, γιατί πράγματι ψήφισαν, όπως είπα και άλλη φορά, με σοφία. Να μην διακοπεί ούτε μια στιγμή το μεγάλο έργο που γίνεται στην πόλη.